Μένουμε στην πολιτική επικαιρότητα, κυρίες και κύριοι. Θα πάμε στη Νέα Δημοκρατία. Θα καλησπερίσουμε στο στούντιο της τηλεόρασης του ΓΟΕΣ τον κύριο Λίξανδρο Μεταξά, ο οποίος είναι ο πρόεδρος της ΔΕΠ της Νέας Δημοκρατίας στην Περιφερειακή Ενότητα Κοζάνης, για να δούμε όλες τις τελευταίες εξελίξεις. Κύριε Πρόεδρε, καλησπέρα σας. Καλησπέρα, κύριε Πακρατσά. Έχει ανέβει η πολιτική αντιπαράθεση. Υπάρχουν πλέον οι προεκλογικές εξεγκεντρώσεις των πολιτικών κομμάτων και των αρχηγών. Είδαμε σήμερα τον Κυριάκο Μητσοτάκη να ανακοινώνει το ψηφοδέλτιο της επικρατείας με επικεφαλής τη Γενική Γραμματέα Δημόσιας Διοίκησης, την κυρία Ειρήνη Αγαπηδάκη. Ένα σχόλιο θα ήθελα για τη μάχη που ήδη έχει ξεκινήσει και βλέπουμε πεδίο σύγκρουσης και αντιπαράθεσης, πολλά ζητήματα, κύριε Μεταξά. Η μάχη έχει ξεκινήσει, έχουμε μπει στην τελική ευθεία, κύριε Βαράτσα. Και το δίλημα των εκλογών είναι ένα. Θέλουμε κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας με πρωθυπουργό τον Κυριάκο Μητσοτάκη ή κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ με πρωθυπουργό τον κύριο Τσίπρα. Δεν άρχισαν και μιλάνε ήδη για κυβέρνηση ανοχής, μετά την κυβέρνηση τιμένων. Πάλι θα μπλεκτούμε σε διαπραγματεύσεις μεταξύ τους και δεν θα δούμε το καλό της χώρας. Γι' αυτό πρέπει από την πρώτη Κυριακή να δώσει ένα ισχυρό μήνυμα ο λαός. Είστε αισιόδοξος. Βλέπουμε τον Πρωθυπουργό, ο οποίος παρουσίασε το πρόγραμμα της Νέας Δημοκρατίας, το δίλημα των εκλογών και οι δεσμεύσεις. Αλλαγή σελίδας από το τοξικό κλίμα που επικρατεί ο Κυριάκος Μητσοτάκης, παρουσιάζοντας το πρόγραμμα της Νέας Δημοκρατίας. Και θα μείνω σε λίγο για να δούμε και κάποια σημαντικά ζητήματα. Και ακούμε και τον Αλέξη Τσίπρα να μιλάει για κυβέρνηση ανοχής και τα στελέχη του, αλλά και για κυβέρνηση συνεργασίας. Ποιες είναι οι δικές σας απόψεις, τι θέλει η Νέα Δημοκρατία σήμερα? Και αν δεν υπάρχει αυτοδυναμία στις εκλογές της 21ης Μαΐου, κύριε Μεταξά. Η Νέα Δημοκρατία θέλει από τις πρώτες εκλογές να έχουμε κυβέρνηση, εάν γίνεται αυτοδυναμίας. Ο λόγος που το θέλει αυτό είναι γιατί μια αυτοδύναμη κυβέρνηση μπορεί να διαπραγματευτεί καλύτερα. Και το απέδειξε αυτό όταν πήγε η κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη στις Βρυξέλλες να διαπραγματευτεί, γύρισε πίσω με 31 δις. Όταν πήγε η κυβέρνηση του κύριου Τσίπρα στις Βρυξέλλες, γύρισε με ένα τρίτο μνημόνιο. Μάλιστα. Άρα δηλαδή είστε αισιόδοξος ότι μπορούμε να δούμε μια αυτοδυναμία με μια απλή αναλογική, δηλαδή χρειάζεται μεγάλο ποσοστό. Οι μέχρι τώρα δημοσκοπήσεις φτάνουν μέχρι 31 με 32% για την Νέα Δημοκρατία, ένα ποσοστό το οποίο είναι λίγο δύσκολο να επιδεχθεί η αυτοδυναμία, κύριε Μεταξά. Κοιτάξτε να δείτε, εάν δεν είναι εφικτός ο στόχος της αυτοδυναμίας της Κυριακής, ο στόχος είναι όσο μεγαλύτερο ποσοστό, για να είναι τόσο μεγαλύτερο το μήνυμα, ώστε έτσι την δεύτερη Κυριακή να είναι, η Νέα Δημοκρατία να είναι αυτοδύναμη και ισχυρή. Αυτός είναι ο στόχος. Είναι στόχος για όσο μεγαλύτερο ποσοστό από την πρώτη Κυριακή. Εάν μπορέσουμε και την πρώτη Κυριακή να πιάσουμε την αυτοδυναμία. Μάλιστα. Τώρα, να έρθω λίγο στο πρόγραμμα που παρουσίασε τις τελευταίες μέρες ο Πρωθυπουργός. Χαρακτήρισε κεντρική προεκλογική δέσμευση την αύξηση των μισθών που ανήγγειλε αυξήσεις πάνω από 25% στην τετραετία 23-27 στα 1.500 ευρώ και αύξηση κατώτατου μισθού στα 950, αύξηση των μισθών των δημοσίων υπαλλήλων και αναμόρφωση μισθολογίου τους από 1η Ιανουαρίου του 2024. Είναι εφικτά όλα αυτά. Θα μπορέσουν να τα δουν οι πολίτες και για να τα λέει ο Πρωθυπουργός, για να μπορέσουν να σας εμπιστευτούν κιόλας στην εκλογική διαδικασία της 21ης Μαΐου. Είναι προεκλογικές δεσμεύσεις και σίγουρα μετά θα τις δούμε, κύριε Πρόεδρε. Γιατί πολλά λέγονται προεκλογικά και δεν γίνονται στην πορεία. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης έχει αποδείξει ότι ό,τι έχει πει προεκλογικά το έχει τηρήσει. Μπορείτε να πάρετε να δείτε και το πρόγραμμα της Νέας Δημοκρατίας στην προηγούμενη προεκλογική περίοδο και να δείτε πώς από αυτά έχουν εφαρμοστεί. Και επίσης μπορείτε να δείτε και αυτά τα 8 μέτρα που ανακοίνωσε στη ΔΕΘ το χειμώνα, ότι και αυτά εφαρμόστηκαν. Έτσι κι αλλιώς, έχουμε στην τετραετία μας πέρασε μείωση του έμφυα, όπως είχε υποσχεθεί, κατά 35%. Μειώσαμε τους φόρους και τις ασφαλιστικές εισφορές 7 δισεκατομμύρια ευρώ. Έχει γίνει μείωση των ασφαλιστικών εισφορών κατά 4,4 μονάδες. Καταργήθηκε πλήρως η εισφορά αλληλεγγύης για όλους. Μειώσαν με τον εταιρικό φορολογικό συντελεστή από 28% σε 22%. Καταργήθηκε ο φόρος στις γονικές παροχές μέχρι 800.000 ευρώ για να μπορεί να μεταβάζει κάποιος στο παιδί του την περιουσία του χωρίς να χρειάζεται να πληρώνει. Ο κατώτατος μισθός από το 19 στο 23 αυξήθηκε από τα 650 στα 780 ευρώ, δηλαδή μιλάμε για τρεις μισθούς ετησίως, 20% αύξηση τα τελευταία δύο χρόνια.
Καλά, δεν θα μιλήσω για την. Παρόλο τον κορονοϊό και τις πολλές δυσκολίες που συνάντησε η κυβέρνηση Μητσοτάκη. Την περίοδο της πανδημίας. Δεν θα μιλήσω για την χρονιά ρεκόρ εισόδων που έγινε στον τουρισμό για τα 17,6 δις, που ο στόχος την επόμενη τετραετία είναι να φτάσουμε στα 30 δις ετησίως και να έχουμε 12 μήνο τουρισμό, γιατί η χώρα μας μπορεί να έχει 12 μήνο τουρισμό. Μάλιστα. Έγινε ένα, από ό,τι λέτε, πάρα πολλά. Τώρα ανέφοδο στην περιφέρεια κοινότητα τη Κοζάνη και μετά στο τέλος θα ρωτήσω τι μπορούν να περιμένουν οι πολίτες από τη Νέα Δημοκρατία. Έγινε έργο 19 μέχρι σήμερα στην περιφέρεια κοινότητα τη Κοζάνη. Υπάρχει κριτική από το ΣΥΡΙΖΑ ότι το μόνο που έγινε στην περιοχή είναι η απολιγνητοποίηση και χωρίς να έχουμε δει σήμερα από τα αποτελέσματα. Ούτε μια επένδυση στην περιοχή. Αυτό λέει ο ΣΥΡΙΖΑ. Κόβουν κορδέλες, αλλά δεν είδαμε καμία επένδυση. Έγιναν πράγματα εδώ στην ΠΕΠΣΙΝΟ Κοζάνη. Κύριε Πρόεδρε. Ας ξεκινήσουμε λέγοντας ότι η απολιγνητοποίηση άρχισε με το ΣΥΡΙΖΑ. Μονάδες άρχισε να κλείνει ο ΣΥΡΙΖΑ. Δεν άρχισε να κλείνει η Νέα Δημοκρατία. Η Νέα Δημοκρατία ήταν η μόνη που είδε το πρόβλημα, ήρθε, είπε ότι γίνεται απολιγνητοποίηση και το είπε για να βρεθεί λύση. Mm-hmm. Γιατί η απολιγνητοποίηση γινόταν. Δεν την έκανε η Νέα Δημοκρατία. Ας ξεκινήσουμε ένα από τα ψέματα του ΣΥΡΙΖΑ. Από εκεί και πέρα, όσον αφορά για το μόνο κορδέλες κόβουν. Έχουν γίνει όλες οι επαφές. Ο κ. Παπαθανάης είναι νυχθημερών στην περιοχή μας. Νομίζω ότι έχουν έρθει πάρα πολλοί επενδυτές, οι οποίοι άλλοι ήδη έχουν επενδύσει, έχουν γίνει ήδη μερικά πράγματα και άλλες μεγάλες επενδύσεις, οι οποίες θα είναι συμβολικές, θα γίνουν τον επόμενο καιρό. Η περιοχή μας, άμα δείτε και ξέρετε καλύτερα εσείς από το δημοσιογραφικό ρεπορτάζ, τα ονόματα των επιχειρηματιών που ενδιαφέρονται να έρθουν στην περιοχή, στην ευρύτερη περιοχή της Δυτικής Μακεδονίας. Είναι εντυπωσιακά. Μάλιστα. Βλέπουμε, προχωράνε αυτές οι επενδύσεις, όμως γιατί ακούμε πολλούς να λένε ότι έχει παγώσει λίγο το θέμα τους ΔΑΜ στην περιοχή την τελευταία περίοδο και λόγω και των εκλογών. Κοιτάξτε να δείτε. Ευτυχώς ή δυστυχώς έχουμε εκλογές. Οι εκλογές δεν βοηθάνε το κράτος. Όποιο και να ήταν το κράτος. Γι' αυτό είναι καλό ο ελληνικός λαός να δώσει ισχυρή εντολή από την πρώτη Κυριακή, έτσι ώστε να ξαναμπούμε σε ρυθμούς, να ξαναμπεί ο κρατικός μηχανισμός σε ρυθμούς, για να έχουμε την κατάλληλη ανάπτυξη και στην περιοχή μας. Άρα σας λέτε ότι είστε ικανοποιημένος από αυτό που παρουσιάζει σήμερα η κυβέρνηση και η Νέα Δημοκρατία για την περιφερειακή ενότητα της Κοζάνης. Δεν θέλω να πω για τη Δυτική Μακεδονία, γιατί υπάρχουν συνάδελφοι σας που μπορούν να τα πούνε. Για την περιφερειακή ενότητα Κοζάνης σας λέω ότι είστε ικανοποιημένος. Θα σας πω. Δεν λέω ότι δεν μπορούμε να τα πάμε καλύτερα. Δεν έχουμε πιάσει το 100% του πικ μας, αλλά σίγουρα έχουμε κάνει μεγαλύτερη πρόοδο από αυτή που έκανε ο ΣΥΡΙΖΑ. Ναι, είμαστε πιο ικανοποιημένοι. Και η αλήθεια είναι, στο ΣΥΡΙΖΑ αυτή, με τα αποτελέσματα που είδαμε στις εκλογές. Και θα τα ξαναδούμε. Μάλιστα. Να έρθω και στο ψηφοδέλτιο λίγο της Νέας Δημοκρατίας στην περιφερειακή ενότητα Κοζάνης, να αναφέρουμε λίγο τους υποψήφιους βουλευτές που διεκδικούν την ψήφο των πολιτών και αν είστε και ικανοποιημένος ότι είναι ένα δυνατό ψηφοδέλτιο που μπορεί να το ψηφίσουν οι πολίτες της ΠΕ Κοζάνης. Νομίζω ότι είναι ένα δυνατό ψηφοδέλτιο από τα πολύ ισχυρά των τελευταίων εκλογικών αναμετρήσεων. Μπορώ να πω και ένα διευρυμένο ψηφοδέλτιο. Νομίζω ότι υπάρχει απήχηση σε όλους τους πολίτες της ΠΕ Κοζάνης και θα φανεί στις εκλογές. Νομίζω ότι όλα τα ονόματα είναι πολύ δυνατά. Να τους αναφέρουμε και όλες λίγο για να ακούσουν και οι τηλεθεατές μας ποιοι απαρτίζουν το ψηφοδέλτιο της περιφερειακής ενότητας Κοζάνης, κύριε Μεταξά. Βεβαίως. Είναι ο Υπουργός Μεταφορών, ο κύριος Μιχάλης Παπαδόπουλος, είναι ο Στάθης ο Κωνσταντινίδης, είναι η Βίκη Βριζίδου, που ήταν ο Στάθης και η Βίκη βρήκαν την προηγούμενη φορά βουλευτές. Η Βίκη έχει διατελέσει και δήμαρχος Εορδέας και παλιότερα Μουρκίου. Είναι ο Γιώργος Σαμανατίδης, χρόνια πρόεδρος της ΣΑΝΚΟ. Είναι ο Γιώργος Σοδακής. Νομίζω όλοι έχουν να πούνε ότι ήταν ένας περιφερειάρχης και νομάρχης και επιτυχημένος. Και είναι και η Εύη Πρόγιου, η οποία ήταν και αυτή δύο φορές πρόεδρος ΝΟΔΕ σε δύσκολες εκλογικές αναμετρήσεις και στάθηκε άξια και τις δύο φορές. Και αντιδήμαρχος Νεάπολης. Και αντιδήμαρχος Νεάπολης, ναι, χίλια συγγνώμη. Τώρα, εντάξει, δεν μπορώ να το αφήνω. Ναι, εντάξει, ναι. Τώρα, επειδή υπάρχει δύο μεγάλο αντιπαράθεση, γιατί να ψηφίσει ο κόσμος Νέα Δημοκρατία? Υπάρχουν πολλά κόμματα, είναι και μικρά. Ακόμα τον Κυριάκο Βελόπουλο να λέει ότι γιατί να ψηφίσουν Νέα Δημοκρατία. Υπάρχουν και άλλα κόμματα που είναι κοντά στο χώρο αυτό. Τι λέτε εσείς στους τηλεθεατές που μας βλέπουν αυτή τη στιγμή? Γιατί να δώσουν ψήφο εμπιστοσύνης
21η Μαΐου και πάλι στο Μητσοτάκη και όχι σε κάποιο άλλο κόμμα, κύριε. Ο λόγος που πρέπει ο κόσμος να ψηφίσει Νέα Δημοκρατία από τις πρώτες εκλογές για να δώσει ένα ισχυρό μήνυμα αυτοδύναμης κυβέρνησης είναι γιατί θέλουμε μια Ελλάδα ισχυρή, μια Ελλάδα του αύριο, μια Ελλάδα μπροστά, μια τέτοια Ελλάδα αξίζουμε. Αυτό μπορεί να το πετύχει μόνο μια σταθερή κυβέρνηση αυτοδύναμη. Και αυτή είναι η κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη. Το απέδειξε αυτά τα 4 χρόνια που διακυβέρνησε με διεθνή κρίση, με κορονοϊό, με πανδημία. Σταθήκαμε στο ύψος μας. Έχουμε μεγαλύτερους ρυθμούς ανάπτυξης από ό,τι έχει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Και γι' αυτό θέλουμε μια δεύτερη τετραετία, έτσι ώστε να αυξήσουμε και τις ευρωπαϊκές επενδύσεις στους στόχους που είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, είναι να αυξήσει και τις εξαγωγές και ο πληθωρισμός να ξαναπέσει στο 2%. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης, μέχρι τώρα τουλάχιστον, ό,τι προεκλογικές δεσμεύσεις έχει κάνει, νομίζω στο σύνολό του έχει τηρήσει. Και μπορεί κάποιος, ξαναλέω, να πάρει και το προηγούμενο πρόγραμμα της Νέας Δημοκρατίας και τις δεσμεύσεις της Θεσσαλονίκης για να το δει. Δεν είπε ποτέ ότι θα καταργήσει μνημόνια και δεν τα κατήργησε και έφερε άλλα. Είναι συνεπής. Γι' αυτό πρέπει να ψηφίσει ο κόσμος Νέα Δημοκρατία. Γιατί έχει μια συνέπεια στο λόγο της και γιατί θέλει μια Ελλάδα της ανάπτυξης. Θέλει μια Ελλάδα του αύριο. Θεωρείτε ότι θα είναι ικανοποιητικό το ποσοστό της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας στη διεύθυνση Κοζάνης? Μην ξεχνάμε ότι έχει έρθει πολλές φορές ο Πρωθυπουργός εδώ στην περιοχή. Θεωρώ ότι θα είναι ικανοποιητικό το ποσοστό. Θεωρώ ότι τον ξαναπεριμένουμε τον Πρωθυπουργό στην περιοχή. Υπάρχει σκέψη δηλαδή να τον δούμε προεκλογικά τις επόμενες μέρες τον Κυριάκο Μητσοτάκη στην περιοχή, κύριε Μητσά? Υπάρχει σκέψη να έρθει στην περιοχή, στην μεγάλη προεκλογική εκστρατεία που κάνει ο Πρωθυπουργός. Θα περάσει από την περιοχή, γιατί η περιοχή είναι μια περιοχή, γι' αυτό έχει έρθει πολλές φορές, η οποία τον ενδιαφέρει και θα είναι το αύριο των επενδύσεων. Αυτή τη στιγμή βρίσκεται στη Δυτική Μακεδονία. Και πιο συγκεκριμένα στην ΠΕ Κοζάνης. Όσον αφορά για άμα είναι ικανοποιητικό το ποσοστό, ήδη οι κινήσεις του ΣΥΡΙΖΑ δείχνουν μια κολοτούμπα από τις συχνές που κάνει ο κύριος Τσίπρας, έτσι ώστε, γιατί μάλλον δεν πήγαιναν τόσο καλά όσο περίμεναν εδώ. Η κολοτούμπα είναι η θέση που βλέπουμε οι άλλοι στο ψηφοδέλτιο και περιμένουμε με αγωνία να δούμε όλοι αν θα τηρήσει τις δεσμεύσεις του ή όχι. Γιατί ο κύριος Τσίπρας έχει δηλώσει προεκλογικά ότι σε όλες τις ΠΕ τα ψηφοδέλτια του θα είναι 50-50. Άρα και λογικά περιμένουμε μια γυναίκα. Γιατί φήμες υπάρχουν ότι θα είναι ο ίδιος ο Τσίπρας. Άμα είναι ο ίδιος ο Τσίπρας. Μέχρι στιγμής δεν έχει κλείσει πάντως. Άμα είναι ο ίδιος ο Τσίπρας, μάλλον έχουμε μια ακόμα κολοτούμπα. Μάλιστα. Από τις γνωστές. Κλείνοντας τώρα, τι μήνυμα στέλνετε στους πολίτες που μας βλέπουν για να εν ώψη των εκλογών και για να σας ξαναεμπιστευτούν ως κυβέρνηση και πάλι από τις 22 Μαΐου, κύριε Μεταξά? Το μήνυμα που στέλνουμε στους πολίτες είναι ότι είμαστε εδώ με τα λάθη μας, αλλά είμαστε εδώ συνεπείς. Ό,τι λάθος κάναμε το έχουμε αναγνωρίσει. Ο κόσμος θα μας κρίνει για όλα. Νομίζω ότι γι' αυτό και στις δημοσκοπήσεις και θα επαληθευτούν, είμαστε μπροστά. Θέλουμε όμως απλά μια ισχυρή εντολή από την πρώτη Κυριακή, γιατί μια χαλαρή ψήφος δίνει δικαίωμα να μιλάνε για κυβερνήσεις ανοχής και για κυβερνήσεις ηττημένων. Δεν το θέλει κανένας ξαναζήσει να είμαστε οι παρακατιανοί της Ευρώπης. Ξαναλέω, πήγανε 17 ώρες, διαπραγματευτήκανε και γυρνήσανε με ένα τρίτο μνημόνιο. Πήγαμε 5 μέρες, διαπραγματευτήκαμε και γυρνήσαμε με 31 δισεκατομμύρια. Ο κόσμος δεν ξεχνάει. Ευτυχώς. Ωραία. Σας ευχαριστώ θερμά. Εγώ σας ευχαριστώ. Τώρα την προεκλογική περίοδο μέχρι το τέλος αυτής της εκλογικής αναμέτρησης να τα λέμε και να μεταφέρουμε το παλμό των εκπροσώπων των πολιτικών κομμάτων. Σας ευχαριστώ πολύ. Εγώ σας ευχαριστώ. Εγώ σας ευχαριστώ.